Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της περιοχής αν δεν υπάρξει του Δήμου μάλλον, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη προς όφελος των ανθρώπων της περιοχής. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη αν συνεχίζεται η ίδια πολιτική που αφορά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους? Είναι δυνατόν? Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει ριζικά η κατάσταση εκεί. Και πώς θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση εκεί? Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος σε αυτή την κατεύθυνση? Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Δεν τα έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έκανε ένα, αν επιτρέπετε. Ναι. Τα δημοτικά σφαγεία. Ναι, που έγινε σε συνεργασία. Μην το θίξουμε το θέμα. Γιατί? Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοπάδια δεν έχουμε πια. Και όχι μόνο και αυτά τα λίγα που είναι. Θα πηγαίνουν και θα επιβαρύνουν τα πάνω περισσότερο. Για να κερδίζει ο ιδιώτης ο μέτοχος των σφαγείων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Βεβαίως μπορεί. Μπορεί να συμβάλλει ο Δήμος. Βεβαίως, βεβαιότατα μπορεί. Και έχει υποχρέωση ο Δήμος να το κάνει. Σε δυο, πώς το λένε, κατευθύνσεις κινούμενος. Το πρώτο είναι το τι θα κάνει, ό,τι περνάει από το χέρι του, να μπει μπροστά για να γίνουν μεγαλύτερα τα μπλόκα στην αντιαγροτική πολιτική. Και όταν λέω τα μπλόκα, δεν εννοώ συγκεκριμένα το μπλόκο στον δρόμο. Λέω στην πολιτική, με όλους τους τρόπους. Όχι να κινητοποιούνται οι κάτοικοι, κάποιοι αγρότες της περιοχής και να υπάρχει αντιμετώπιση. Αυτό δεν είναι θέμα μας αφορά. Δεν είναι δικό μας θέμα. Να λέει ο Δήμος, μα βεβαίως είναι δικό του θέμα. Και πρέπει να είναι, όχι εκεί, συμπαραστάτης, να είναι μπροστά. Δεύτερο, μπορεί και πρέπει ο Δήμος να αντιμετωπίσει, να συμβάλλει μάλλον στο να στραφούν τα πράγματα στην κατεύθυνση της συγκρότησης παραγωγικών συνεταιρισμών στα χωριά, που είναι μια μέθοδος αντίστασης σε αυτή την πολιτική. Όχι τους συνεταιρισμούς τους παλιούς που τους καταντήσανε, να μην πω τι, και έχει συγχαθεί ο κόσμος, που ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής το να καταντήσουν οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις εκεί που καταντήσανε, αλλά συνεταιρισμοί με πραγματικό περιεχόμενο, με καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας στους ανθρώπους, δεν θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει πολλά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να υπάρξει έστω ένα ανάχωμα. Εντάξει, δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε ριζικά την αντιαγροτική πολιτική, αλλά μπορούμε να αντισταθούμε, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Να συνενωθούν όχι μόνο σε επίπεδο χωριού, αλλά και γενικότερα στη συγκρότηση παραγωγικών συνεδρισμών, τέτοιων κινήσεων που να, αν μη τι άλλο, να καθυστερεί έστω το ξεκλήρισμα των αγροτών, κερδίζοντας χρόνο για την αντεπίθεση αύριο μεθαύριο, να τελειώνουμε οριστικά με αυτή την αντιαγροτική πολιτική. Έτσι μόνο μπορεί να υπάρξει αύριο μεθαύριο η ανάπτυξη της περιοχής. Και όταν όλα αυτά τα σφυριά χτυπάνε ταυτόχρονα για την επίλυση του κεντρικού προβλήματος. Γιατί κακάπτατε τα ψέματα και μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, αν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές, ούτε το πρόβλημα της ανεργίας θα αντιμετωπιστεί, ούτε το πρόβλημα της φτώχειας, ούτε το πρόβλημα της υγείας. Δεν είναι δυνατόν. Να μπούμε λίγο στην ουσία. Καλώς ηχόντων των πραγμάτων, κάθεστε αύριο στην καρέκλα του Δημάρχου. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε? Όλα αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα δείχνουν και τις προτεραιότητες. Καταρχήν, το πρώτο που επιβάλλεται να γίνει είναι να ενημερωθεί και ο τελευταίος κάτοικος της περιοχής μας για το τι εστί καλλικράτης. Για να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Καθόλου τυχαία, απέναντια σκόπιμα, έχει αποσιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ουσία του καλλικράτη. Η όποια αντιπαράθεση, αν ήταν αντιπαράθεση αυτή, έγινε στο λεγόμενο χωροταξικό. Αν θα ενωθεί η Σπεριάδα με τη Μακρακόμη και αν θα λέγεται έτσι ο Δήμος, και αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης ήταν και αυτές οι λύσεις που επιλέξαν, που αν μη τι άλλο είναι και η ηρωνία. Δήμος Μακρακόμης με έδρα της Σπεριάδα. Δήμος
Μόλο Γιώργο Κωνσταντίνου, μετά έκαμε ένα βούλα. Σε όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό. Ελάτιας. Ναι, γνωστά. Δηλαδή, κοροϊδία. Αποσιωπήσανε την ουσία. Και το αποσιωπήσανε για δύο λόγους. Ο βασικός είναι, εάν γνωρίζανε όλοι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή τι πραγματικά επιφυλάσσει ο Καλλικράτης, θα αντιδρούσαν ακόμα περισσότερο από ό,τι αντιδρούν. Αυτό είναι βέβαιο. Βέβαιο. Και το δεύτερο είναι ότι όλοι αυτοί που, αν θέλετε, θα μπορούσαν να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση, ήδη εκλεγμένοι, έχουν τη φωλιά τους λερωμένη, γιατί έχουν συμφωνήσει με τον Καλλικράτη. Στην περιοχή μας έχουμε τρεις εκλεγμένους δημάρχους. Αγίου Γεωργίου, Μακρακόμης, Σπερχιάδας. Τρία συνέδρια έκανε η Κέρκη. Όχι ένα, τρία. Το βασικό το συνέδριο στην Κυλλήνη, όπου εκεί εφθαρσώς η πλειοψηφία του συνεδρίου είπε το ναι, μεταξύ αυτών και η συγκεκριμένη δήμαρχη. Άρα έχουν συμφωνήσει. Και άλλα δύο έκτακτα, που σε αυτά δεν ξέρω και αν θεώρησαν καλό να παραστούν αυτοί οι εκπρόσωποι τους. Όχι, όσο ξέρω, στο ένα φύγανε. Ναι. Ναι. Άρα έχουν συμφωνήσει επί της ουσίας. Και αν κρύβονται πίσω από δηλώσεις, ναι, αλλά εγώ εκεί είχα πει ότι διαφωνώ, ή την τάδε του μηνός είπα ότι διαφωνώ μόνο και μόνο για λαϊκή κατανάλωση που λέμε, δεν μπορούν να κρύψουν την ουσία. Γι' αυτό δεν έγινε κουβέντα για τον Καλλικράτη. Άρα η πρώτη ενέργεια είναι να εξηγηθεί στον κόσμο αυτό. Και με βάση αυτό να δούμε πώς όλοι μας, αν όχι όλοι μας, οι περισσότεροι, θα οργανώσουμε την αντίστασή μας όλοι μαζί, με μπροστά τη Δημοτική Αρχή, απέναντι σε όλα αυτά που μας επιφυλάσσει ο Καλλικράτης. Πώς θα οργανώσουμε την αντίδρασή μας απέναντι σε όλα αυτά που μας επιφυλάσσουν οι επόμενες μέρες. Πώς θα οργανώσουμε τη διεκδίκησή μας για την επίλυση όλων αυτών των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Μάλιστα. Πόσο κοντά λοιπόν νιώθετε ή μακριά είστε από τους άλλους υποψηφίους στον εκλογικό αυτόν αγώνα? Δεν είναι προσωπικό το θέμα, ξέρετε. Θα έλεγα πάντως, και το πιστεύω απόλυτα αυτό, γιατί πιστεύω απόλυτα ότι στην πολιτική, στο συνδικαλισμό, τι σημασία έχουν οι προθέσεις. Σημασία έχουν οι πράξεις και το αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα το αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια, με βάση την μέχρι τώρα πολιτεία τους, με βάση τις διακηρύξεις τους, τις θέσεις τους κλπ. Κλπ. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς και το πιστεύω, είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Ξαναλέω ανεξάρτητα από τα λόγια. Με τα λόγια χτίζουν λόγια και κατόγια. Με τις πράξεις και με τις συγκεκριμένες θέσεις που υπηρετούμε. Δυστυχώς. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αλλά είναι και αυτό ένα στοιχείο της διαίρεσης του λαού μας που επιβάλλουν οι από πάνω, το σύστημα, η άρχουσα τάξη, για να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά της το γνωστό Διέρη και Βασίλευε. Κύριε Ράμο, θέλω να τελειώσω. Έχω καλυφθεί στις ερωτήσεις αυτές που έχω κάνει. Τι θα θέλετε να πείτε στους δημότες που θα μας διαβάσουν, που θα μας δούνε ή θα μας ακούσουν μέσω του μέσου φωνογράφου? Θα ήθελα να πω αυτό που πραγματικά πιστεύουμε και είναι η καρδιά της μάχης που δίνουμε. Αυτό μας δίνει και δύναμη, μας οπλίζει καθημερινά. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να πάει άλλο. Για να μην πάει άλλο, πρέπει όλοι μας να αντιδράσουμε. Να δώσουμε ένα σαφέστατο, βροντερό μήνυμα σε εκλογές. Και αυτό το μήνυμα δεν μπορεί παρά να είναι ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά έτσι όπως είναι διαμορφωμένα, η σαφής η αντίδραση στην κατάσταση που περνάμε όλοι μας είναι η ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση. Και για το Δήμο και για την περιφέρεια. Θα θέλαμε πραγματικά
ο καθένας, η κάθε μια, ο νέος, ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, όλοι μας, να μην ψηφίσουμε ελευθερία την καρδία. Να μην ψηφίσουμε με τις κεκτημένες ταχύτητες του παρελθόντος, ο συγγενής, ο φίλος, το έτσι, το αλλιώς, η οικογένεια, η παρέα. Είναι στάση ευθύνης. Μια φορά στα τόσα χρόνια μας φωνάζουν να μας πούνε πέστε την άποψή σας. Να την πούμε αυτή την άποψη, να την πούμε καθαρά. Να σταθμίσουμε, να ζυγίσουμε τη ζωή μας, να τα αναλογιστούμε όλα και με βάση αυτό να αποφασίσουμε. Και αν γίνει πραγματικά κατά αυτόν τον τρόπο η επιλογή, εμείς είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για το αύριο. Γιατί ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση δεν είναι μόνο αυτό που έλεγα και πριν, φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση σημαίνει ανοίγει ένας μεγαλύτερος δρόμος, ήδη υπάρχει αυτό. Όχι στον βαθμό όμως που χρειάζεται. Με τις κινητοποιήσεις που γίνανε τη χρονιά που πέρασε με όλα αυτά τα μέτρα που αντιμετωπίζαμε. Ότι ανοίγει ένας μεγαλύτερος δρόμος για να αντιστραφούν τα πράγματα συνολικά. Για να γίνουμε νοικοκύριδες της ζωής μας ο καθένας μας. Να πάρουμε τις τύχες της ζωής μας στα χέρια μας. Συνολικά ο λαός. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο και το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών. Να μην δώσει τη δυνατότητα δηλαδή κανένας, είτε επειδή ψηφίζει με βάση αυτά που λέγαμε πριν, τη συγγένεια, το φίλο, την παρέα, ή το πρόσωπο, ή... και να μην μιλήσουμε για τις δεσμεύσεις, γιατί δυστυχώς τα χρησιμοποιούν. Να μην δώσει τη δυνατότητα να μας πει η κυβέρνηση ότι να, ο κόσμος συμφωνεί. Μπορεί με να δυσκολεύεται με τα μέτρα που παίρνουμε, αλλά συμφωνεί στην αναγκαιότητα και αυτό φαίνεται από τις εκλογές. Να μην δώσει δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να πει ότι ναι, εντάξει, τιμωρηθήκαμε, κάναμε σφάλματα, αλλά να φαίνεται τώρα ότι ο κόσμος μας ξαναεμπιστεύεται. Να πάμε δηλαδή για μια καινούργια αναλλαγή. Να μην τους δώσει αυτή τη δυνατότητα. Και να μην τους δώσει αυτή τη δυνατότητα γιατί στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Καταφέρνουν και υφαρπάζουν την ψήφο. Ο καθένας λοιπόν έχει υποχρέωση να είναι εντάξει αν μη τι άλλο με τον εαυτό του. Εμείς το λέμε αυτό γιατί το πιστεύουμε απόλυτα ότι ισχύει αυτό το που είχε πει ο Βάρναλης. Και αν είναι ο λάκκος ο βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς. Πώς να γίνει αλλιώς. Δεν γίνεται. Αυτό θα θέλαμε από τις εκλογές. Και είμαστε αισιόδοξοι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλή επιτυχία στον προεκλογικό αγώνα. Και ας ελπίσουμε με τον τρόπο που θέλετε να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε εσείς και ο λαός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα, θα την έχουμε, να τα λέμε στο μέλλον, όχι προεκλογικά, αλλά στη βάση συγκεκριμένων προβλημάτων που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στη βάση συγκεκριμένων θέσεων, απόψεων, προτάσεων για την επίλυση τους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.